there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Και τι εκπομπή, τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα σας πάμε στη Σέριφο. Σήμερα θα δούμε πολύ ωραίες εικόνες από μια υπέροχη ομάδα χορού. Θα φάμε, θα παίξουμε και θα μάθουμε τα πάντα για την τριχόπτωση. Θέλετε να δείτε λεπτομέρειες? Δείτε και ερχόμαστε. Ποια η σημασία των θετικών και αρνητικών σκέψεων στη ζωή μας και γιατί πρέπει να σκεπτόμαστε θετικά? Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά? Δείτε επίσης εντυπωσιακές χορογραφίες Μία Μαξίδιο, μαγειρέψτε απολαυστικές συνταγές από τη Μυρσίνη Λαμπράκη και ενημερωθείτε για το ρόλο της διατροφής στην τριχόπτωση από τον Κωνσταντίνο Ξένο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Πριν λίγες μέρες μπήκα στο ίντερνετ και ήθελα να ψάξω να βρω κάποιες ομάδες χορού. Το μάτι μου λοιπόν έπεσε σε μια φοβερή ομάδα χορού με φοβερούς χορευτές. Και αυτός είναι ο λόγος που κάλεσα σήμερα εδώ τον κύριο Γιώργο Χριστάκη. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Μιλάμε στον Νικό, έτσι. Η ομάδα χορού που σας προανέφερα λέγεται Δαγίπολη. Καταρχήν, να μάθει ο κόσμος ποιος είναι ο Γιώργος Χριστάκης. Χορογράφος, χορευτής, υποψήφιος διδάκτορ κοινωνικής ψυχολογίας, αθλητής και DJ. Από ό,τι βλέπω, το έχω ξεφυλίσει το βιογραφικό σου. Είναι δραστηριότητες που κατά καιρούς έχουν περάσει από τη ζωή μου. Τι φοβερό πράγμα έχετε καταφέρει και έχετε κάνει. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τέτοιες εικόνες και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να έρθω να το δω live. Είδα όμως πλάνα και ενθουσιάστηκα πραγματικά. Ποια ιδέα ήταν να φτιάξετε αυτή την ομάδα χορού? Αυτή η ιδέα ξεκίνησε μετά από κάποια χρόνια ενασχόλησης δικής μου με το χορό και αφού είχα χορέψει ήδη κάποια χρόνια σε ομάδες χορού άλλες, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κι εγώ έτοιμος και είχα την ανάγκη κυρίως να στήσω μια ειδική μου ομάδα χορού, την οποία θα την διοικώ εγώ, θα φέρουμε τις ιδέες εμείς, άνθρωποι με αναπηρία, ένας πυρήνας ανθρώπων με αναπηρία, που θα επιλέγουμε εμείς τους συνεργάτες μας και τους τρόπους με τους οποίους θα δουλέψουμε. Και ξεκίνησε δειλά-δειλά όλη αυτή η ιστορία κάπως το 2004 με πολύ πολύ λίγα μέσα και με πολύ έτσι αγωνία αν θα τα καταφέρναμε ή όχι. Και τελικά καταφέραμε και στήσαμε κάτι το οποίο εξελίχθηκε νομίζω αρκετά καλά. Και στήσατε την Δαγίπολη. Τη Δαγίπολη. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που μου είπες, ότι, γιατί εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει. Σε ρώτησα μάλιστα τι σημαίνει. Είναι τα αρχικά των ανθρώπων οι οποίοι αποφασίσατε να φτιάξετε αυτή την ομάδα. Ναι, όταν... Δάφνη, Γη, Γιώργος, Πο. Πόπι και Λί. Λίδα. Λοιπόν, όπως σου είπα και πριν, έχω ξεφυλίσει το βιογραφικό σου και έχω διαβάσει πολλά κομμάτια από συνεντεύξεις που έχεις δώσει. Στο παρελθόν, λοιπόν, είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι το αμαξίδιο δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά νοοτροπίες. Και έφερες ως παράδειγμα ότι για να φοιτήσεις στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, προϋπόθεση είναι η αρτιμέλεια. Αυτό να. Ισχύει στα αλήθεια. Δυστυχώς ισχύει στα αλήθεια. Είναι ένας κανονισμός. Νομίζω ο οποίος έχει εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένας απαράδεκτος κανονισμός κατά την άποψή μου. Δεν θέλω να ψάξω και να πω ποιος τον πρότεινε και ποιος όχι. Σημασία έχει ότι υπάρχει ακόμα, ισχύει ακόμα και δεν υπάρχει και καμία διάθεση να τον απαλείψουν. Το οξύμορο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η ομάδα πια η δική μας και άνθρωποι που έχουν κάποια αναπηρία και χορεύουν είναι ευπρόσδεκτοι και στα φεστιβάλ που γίνονται, στα φεστιβάλ χορού. Η ομάδα μου είναι φυσικά μέλος του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων. Άρα υπάρχει αποδοχή, θέλω να πω, με την ευρεία της έννοια. Και η ανταπόκριση από τον κόσμο που έρχεται και βλέπει τις παραστάσεις. Ωστόσο, πολύ κοντόφθαλμα δεν έχει ακόμα απαλληφθεί αυτός ο, κατά την άποψή μου, ετεροχρονισμένος και απαράδεκτος κανονισμός. Πόσο δύσκολο είναι να χορεύεις πάνω σε αμαξίδιο? Ναι. Νομίζω ότι όσο δύσκολο είναι να χορεύεις και
Χωρίς το αμαξίδιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Είμαι αντίθετο στη λογική ότι επειδή κάποιος κάθεται σε ένα αμαξίδιο, είναι ημίθεος και πω τι κάνει. Δεν κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Απλά όλο το θέμα είναι ότι βρήκαμε τη διάθεση, βρήκαμε τον τρόπο για να γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα με αναπηρίες θέλουν και πιστεύουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν, είναι λάθος, μπορούν να δοκιμάσουν, μπορεί να είναι ατάλλαντοι, όπως μπορεί να είναι ατάλλαντος οποιοδήποτε, και πράγματι να μην τα καταφέρνουν, όμως πρέπει να δοκιμάσουν. Και από εκεί και πέρα ο δρόμος είτε θα ανοίξει είτε θα κλείσει για αυτούς. Και δεν θα οφείλεται σίγουρα σε καμία αναπηρία, σε κανένα τέτοιου είδους πρόβλημα, παρά μόνο στη διάθεσή τους. Πώς λέγεται η ερχόμενη παράσταση από Δεκέμβριο? Είναι μια παραγωγή που ήδη έχει ξεκινήσει να παίζεται. Έχει ταξιδέψει αρκετά από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στη συνέχεια στο Φεστιβάλ των Ελλήνων Χορογράφων στο Θέατρο Πικάπα, πήγε στην Κρήτη, πήγε στην Αττική, γύρισε στην Αθήνα, πήγε στο Εδιμβούργο. Είστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμή? Νομίζουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά έχει αρχίσει να μας βλέπει και να μας βλέπει με φόκους το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που παράγουμε, παρά στην αναπηρία και στους συντελεστές με αναπηρία που το παράγουν, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό βήμα για μας. Οι επόμενες παραστάσεις που θα συμβούν και θα γίνουν το επόμενο διάστημα είναι το Δεκέμβρη στο στούντιο Λίδρα που μας παραχωρεί το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Η ομάδα πια έχει εξελιχθεί αρκετά. Οι ανάγκες της είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μας καλούν συνέχεια να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, παντού. Όμως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται να υπάρχει μια οικονομική υποδομή πίσω μας, ένας μηχανισμός υποστηρικτικός, που δυστυχώς πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να πω ότι ευτυχώς που υπάρχει και ο ΟΠΑΠ, που μια φορά το χρόνο μας στηρίζει πραγματικά και μπορούμε να συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή. Τι είναι πιο δύσκολο, να κυκλοφορήσεις στην Αθήνα με αμαξίδιο ή να χορέψεις πάνω σε αυτό? Σίγουρα είναι να κυκλοφορήσεις στην Αθήνα με αμαξίδιο, ενώ αυτόνομος και μόνος σου, χωρίς να χρειάζεται να έχεις κάποιο συνοδό για να σε βοηθάει σε κάθε σου βήμα. Διότι, κακά τα ψέματα, η Αθήνα είναι μια πολύ αφιλόξενη πόλη και οι Αθηναίοι, όπως και όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς είναι απαίδευτοι στο ζήτημα της αναπηρίας. Δεν τους καταλογίζω ευθύνη. Αποκλειστική ευθύνη. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα για να λυθούν πρέπει να μπουν από πολύ μικρές ηλικίες στην εκπαίδευση, από την πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευση, για να έχουμε πια την απέτηση να λέμε ότι μπορεί οι άνθρωποι με αναπηρία να κυκλοφορούν στην καθημερινότητα της πόλης χωρίς κανένα εμπόδιο. Δηλαδή, οι ράμπες, οι λίγες υποδομές που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, όπως ράμπες στα πεζοδρόμια, παντού στις υπηρεσίες κτλ. Πολλές φορές θα δούμε ότι τις καταλαμβάνουν αυτοκίνητα, μηχανάκια κτλ. Είναι όλο αυτό το ζήτημα παιδείας και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Και θέλω να με ενημερώσεις, να έρθω να σας δω. Οπωσδήποτε, όταν ξεκινήσετε. Ναι, θα κοινοποιηθούν οι παραστάσεις. Θα πάρω όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και θα έρθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είστε ευπρόσδεκτοι. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τη ζωή μας. Σε μια προσφορά ζωής που έκανε το μευτήριο ΡΕΑ στις γυναίκες που ζουν σε μακρινά νησιά, στις γυναίκες που δεν γνωρίζουν ότι πρέπει ετησίως να κάνουν ελέγχους για να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους. Θέλετε να δείτε τι εικόνες έτσι καταγράψαμε με την κάμερα της εκπομπής μας στην όμορφη Σέριφο, όπου ακολουθήσαμε αυτή την εκστρατεία? Πάμε να δούμε και επιστρέφουμε. Always look on the bright side of life. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των γυναικών
να εξετάζονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στα πλαίσια της πρόληψης για τις γυναικολογικές παθήσεις. Ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα στο νησί για να προσφέρουμε αυτό στις γυναίκες που δεν έχουν εύκολο τρόπο να δουν τον γυναικολόγο και είδαμε πράγματι σήμερα γυναίκες που δεν έχουν εξεταστεί για πολλά χρόνια. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, θα κάνουμε μια εξέταση σήμερα. Υστερούμεθα και από ιατρικές ειδικότητες στο νησί, εκτός από τον γιατρό που έχουμε και την νοσηλεύτρια και μία παρασκευάστρια, στερούμεθα όλων των άλλων ειδικοτήτων, οπότε τα πάντα μας χρειάζονται. Έχει απήχηση από τις γυναίκες, υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να μεταφερθούν ούτε στην Αθήνα, ούτε σε κάποιο γειτονικό νησί. Πάρα πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση. Πρώτα απ' όλα είναι και η οικονομική εξυπηρέτηση. Γιατί ο καθένας να φύγει από εδώ, κάποια γυναίκα από εδώ, να πάει στην Αθήνα, να κλείσει ραντεβού, να κάνει όλα τα διάφορα αυτά, είναι βέβαια μια μεγάλη εξυπηρέτηση. Από την εξέταση σήμερα στο νησί, διαπίστωσα ότι δεν είναι θέμα αμέλειας, απλώς οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τα γυναικολογικά τους θέματα. Και αυτές οι εξετάσεις που μπορεί εδώ να είναι μια εξέταση 5 λεπτών να τους σώσει πραγματικά τη ζωή, γιατί θα τους βρει πράγματα που αγνοούσαν ότι έχουν. Πλέον η ιατρική στηρίζεται ότι να προλαμβάνει και όχι να θεραπεύει, όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του μευτηρίου μας, αλλά και του όρκου που έχουμε δώσει και εμείς, του υποκρατικού όρκου, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν έχουμε λόγια να τις ευχαριστήσουμε, λόγους έχουμε, λόγια δεν έχουμε να τις ευχαριστήσουμε για αυτή την τόσο καλή χειρονομία που κάνανε. Πάμε τώρα να κάνουμε τον κόσμο των παιδιών μας ομορφότερο. Και τι σκεφτόμαστε αμέσως όταν λέμε τη λέξη παιδί? Αμέσως σκεφτόμαστε παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο θα καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Τσαγκαμίλη, εκπρόσωπος της Lego στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, είστε καλά? Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Τι είναι όλα αυτά τα ωραία που μας φέρατε σήμερα και μας φτιάξατε τη διάθεση εδώ στο πλατό? Lego. Πάμε να τα πούμε. Lego για τα παιδιά. Πάμε να τα πούμε, γιατί πάντα στο μυαλό μου είχα ότι τα Lego είναι κυρίως αντρικό παιχνίδι. Είναι παιχνίδι για τα αγόρια, αγορίστικο. Τώρα θα μου πείτε εσείς λοιπόν, σας έφερα κάτι για να σας αλλάξω γνώμη. Και αν ήμουν παιδί, θα σας έλεγα, δεν μυρίζει φανταστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφο. Να είστε καλά. Οπότε φαντάζομαι ότι και τα κοριτσάκια μπορούν να παίξουν με αυτά. Βεβαίως. Μάλιστα, έχουμε δει τις εκδηλώσεις μας. Τα κορίτσια αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο, πιο πολύ σπουδή, πιο πολύ μελέτη. Είναι κάτι πώς, επειδή δεν έχουν καταπιαστεί ακόμα με το πλέξιμο, γιατί είναι πολύ μικρές. Και αυτό είναι παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι. Το τούβλο είναι παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι πολύ δημιουργικό παιχνίδι. Πιστεύουμε πραγματικά ότι για το παιδί υπάρχουν τρία πολύ βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα παιδάκι για να ζήσει. Το πρώτο οριοθετούμε εμείς ότι είναι η αγάπη. Το δεύτερο είναι το φαγητό. Χωρίς φαγητό δεν μπορεί να μεγαλώσει. Το τρίτο είναι σίγουρα το παιχνίδι. Και εκεί ερχόμαστε εμείς. Γιατί θέλουμε να δείξουμε στο παιδί ότι το παιχνίδι δεν είναι απλά κάτι το οποίο το παίρνει, το χρησιμοποιεί και μετά το πετάει. Αυτού του τύπου το παιχνίδι δεν μας αρέσει εμάς. Εμείς θέλουμε μέσα από το παιχνίδι το παιδί να αναπτύξει τη φαντασία του, τη φιλοσοφία του, να μάθει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά και ξανά και να μπορέσει να δώσει και εναλλακτικές και να φτιάξει, να χτίσει πράγματα με πάρα πολύ απλό τρόπο. Όπως έχω φέρει εδώ, έτσι μερικά δείγματα να σας δείξω. Με 4-5 απλά τουβλάκια Lego μπορούμε να φτιάξουμε ξαφνικά μια πολύ όμορφη μορφή, την οποία το παιδάκι είναι τόσο χαρούμενο και μπορεί να τη δείξει τη μητέρα του, ακόμα και από την ηλικία των 2 ετών. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ. Από ποια ηλικία τα παιδάκια μπορούν να παίζουν με αυτά τα τουβλάκια? Και αν μπορούν να είναι ακίνδυνα ή να υπάρχει κάποιος κίνδυνος πίσω από αυτά? Είναι εντελώς ακίνδυνα στην ηλικία τη μικρή, των 2 ετών, όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα τουβλάκια, τα στρογγυλεμένα, τα οποία στρογγυλεμένα τουβλάκια δεν αφήνουν το παιδάκι ούτε να γδαρθεί, ούτε να πάθει κάποιο ατύχημα. Μπορεί παράλληλα να παίξει σε ένα συγκεκριμένο χώρο που του δίνουμε και αρχίζει το παιδί από τη μικρή του ηλικία να μαθαίνει την έννοια των ορίων. Mm-hmm. Του δίνουμε λοιπόν αυτό
Και του λέμε: εδώ μπορεί να αναπτύξει. Εδώ μπορεί να χτίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ μπορεί να κάνει ένα πύργο. Τα παιδιά έχουν τάση να κάνουν πύργου. Να είναι ψηλοί οι πύργοι. Ναι, ναι. Αργότερα μπορεί ο γονιός του να του πει: ωραία, τον έκανε τον πύργο και είναι πάρα πολύ ψηλό. Μήπως όμως θα πρέπει να τον κάνει και λίγο σταθερό. Ναι. Εκεί αρχίζουμε να το μαθαίνουμε το παιδί για δομές. Έξι απλά τουβλάκια είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Έχουν περίπου 900 εκατομμύρια διαφορετικούς τρόπους για να συνδυαστούν μεταξύ τους. Εμείς δεν θέλουμε το παιδί να αρχίσει να σκέφτεται βέβαια όλα αυτά τα πράγματα από την αρχή. Αλλά ξεκινώντας από αυτά, μπαίνει σε ένα σύστημα και μετά έχει και στη ζωή του ένα σύστημα. Φροντίζει τα πράγματά του, τα έχει σε τάξη, μαθαίνει τα παιχνίδια του να τα αγαπάει, να τα φυλάει, να μην τα παίρνει και να τα πετάει. Η λογική του ότι πήραμε ένα παιχνίδι, το έσπασε, δεν πειράζει, θα του πάρουμε άλλο. Δεν είναι σωστό για το παιδί. Διότι το παιδί θα πρέπει να μάθει ότι τα δικά του πράγματα είναι δικά του και πρέπει να τα φροντίζει. Έτσι αργότερα θα φροντίζει τη δουλειά του, τους φίλους του, τις σχέσεις του, τους γονείς του. Είναι μια ολόκληρη συστημική ζωής. Κύριε Τσαγκαμίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα μας ομορφύνατε πάρα πολύ το πλατό μας και μας κάνετε να αισθανθούμε πάλι παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην τα πάρετε όλα φεύγοντας, αφήστε μαζί τη σειρά. Σίγουρα θα σας αφήσω το λουλούδι το οποίο εγώ επιμένω ότι μυρίζει όμορφα. Έχετε κι εσείς παιδικότητα μέσα σας, μην χάσετε ποτέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νιώσαμε πάλι παιδάκια. Το ευχαριστηθήκαμε σήμερα. Ομόφυνε το πλατό μας πολύ. Αλλά ήθελα να φάμε κιόλας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε να φάμε πατάτες ψητές με sour cream. Και όλα αυτά από τα χεράκια της Μυρσίνης Λαμπράκη. Εδώ πάλι. Μετά. Always look on the bright side of life. Φίλες και φίλοι μου, χαίρετε και σήμερα για άλλο ένα μεσημέρι κοντά σας για να μαγειρέψουμε αυτή τη φορά πατάτες ψητές, γεμιστές με το φίνο άρωμα του βιολογικού αγελαδινού βουτύρου και με μπόλικη sour cream, ενισχυμένη φυσικά με μερικά κομματάκια από καπνιστό σολομό. Βάζω λοιπόν σε αυτό το ταψάκι τις πατάτες μου, στους 200 βαθμούς, σε φούρνο προθερμασμένο για 45 με 50 λεπτά, μέχρι να γίνουν μαλακές και να τρυπιούνται με το πιρούνι. Και όσο ψήνονται οι πατατούλες στο φούρνο, εμείς θα κάνουμε την κρέμα, που και αυτή πρέπει να τη βάλουμε στο ψυγείο για λίγο, ώστε να έρθει να σφίξει. Ρίχνω το ξινόγαλο σε μία κατσαρόλα. Σε μέτρια θερμοκρασία, δεν το θέλω πολύ δυνατά. Και την κρέμα γάλακτος. Τα αφήνω να σιγοβράσουν. Ρίχνω και λίγο αλατάκι. Θέλω να κάνετε το εξής, αυτό που θα κάνω και εγώ τώρα. Θα δοκιμάσω το ξινόγαλο. Καμιά φορά δεν είναι πολύ ξινό. Για να επιτύχουμε λοιπόν την ξινή γεύση, εκτός από το γιαούρτι που θα προσθέσουμε στο τέλος, βάλτε και 4 με 5 σταγόνες λεμόνι. Αυτό είναι το μυστικό, τίποτα άλλο. Κλείνουμε την κουζίνα, φέρνουμε εδώ την κρέμα μας και προσθέτουμε το γιαούρτι. Γιαούρτι στραγγιστό. Ανακατεύω μέχρι να γίνουν όλα τα υλικά ένα, να ενωθούν. Λίγο πιπεράκι, λευκό, για να μην βρωμίσω την κρέμα μου. Είναι έτοιμη η κρέμα μας. Παίρνω ένα μπολ, την αδειάζω και τη βάζω στο ψυγείο για μισή ωρίτσα, δηλαδή μέχρι να ετοιμαστούν οι πατάτες και αυτή θα έχει πήξει. Έχουμε βγάλει τις πατάτες μας από το φούρνο, είναι πολύ ζεστές και έτσι τις θέλω. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα πετσετάκι, να την ακουμπήσω εδώ πάνω. Θα την κόψω τώρα. Κοιτάξτε, όχι τελείως, εδώ. Έτσι. Θα ανοίξω το βιολογικό, εξαιρετικά φίνο με αρώματα, βιολογικό αγελαδινό βούτυρο. Και όπως είναι ζεστή η πατάτα, κοιτάξτε εδώ, βάζω ένα κουταλάκι, αυτό αρχίζει σχεδόν μαγικά να λιώνει και να πιάνει τη σάρκα της πατάτας. Θυμάστε την κρέμα που χτυπήσαμε. Γεμίζομαι λοιπόν με αυτή μέχρι τη μέση. Παίρνω ένα κομμάτι σολομό. Μακρόστενο, εδώ. Ξαναβάζω κρεμούλα, παίρνω την πατατούλα μου και την ακουμπάω σε ένα πιάτο.
Η τελευταία πινελιά σε αυτό το έργο τέχνης είναι μερικά κλαδάκια από άνηθο. Το πράσινο του πάει, ο άνηθος ταιριάζει πολύ στην ξινή κρέμα αλλά και στο σολομό. Νομίζω ότι μόνο ο άνηθος ταιριάζει στο σολομό. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι και καλή μας όρεξη. Λέτε εσείς κύριε, μήπως ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε λίγο και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα εδώ στον Sky για μια καλύτερη ζωή. Αυτό. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Τον τελευταίο καιρό, με όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, ακούμε όλο και πιο συχνά το εξής. Προσπάθησε να σκέφτεσαι θετικά. Κράτα τα θετικά όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω σου. Και γι' αυτό το λόγο, σήμερα, Νάνση Μαλέρου, θέλω να μιλήσουμε για το τι σημαίνει θετική και αρνητική σκέψη. Και γιατί να σκεφτόμαστε θετικά. Κάτι πρέπει να το κάνουμε με το ζόρι, να αγκαρία. Σκέψου θετικά, γιατί μόνο έτσι θα είσαι καλά. Και αν δεν θέλω να σκεφτώ θετικά. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου και γενικά μπερδεύεται το ερώτημα με το. Δηλαδή, το σκέφτομαι θετικά σημαίνει να θέλω τυφλό. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω σήμερα είναι λιγάκι πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Γιατί όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις τι σημαίνει πρακτικά μέσα στο κεφάλι σου το που σκέφτομαι θετικά, τότε αρχίζεις και αλλάζεις γνώμη για το πώς θα το κάνεις, για το αν πρέπει να το κάνεις. Είχες πει εσύ κάποια ωραία στοιχεία σε κάποια άλλη εκπομπή για τα πόσους νευρώνες έχουμε κτλ. Νευρώνες είναι τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια δις. Τι γίνεται, αυτά έχουν ένα πυρήνα και έχουν οπτικά είναι σαν δεντράκι, κάτι που λέγεται δενδρίτες, που είναι οι απολύξεις τους. Αυτά όλα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Η ιδανική κατάσταση είναι όσες περισσότερες επαφές γίνονται μες στον εγκεφαλό μας, τόσο καλύτερα. Αυτές οι επαφές λέγονται συνάψεις. Όσες περισσότερες λοιπόν συνάψεις έχουμε, τόσο καλύτερα. Τι συμβαίνει τώρα, κάθε σκέψη είναι σαν μια μικρή ηλεκτρική εκένωση, ένας παλμός, ο οποίος ξεκινάει στην καρδιά του κυττάρου και ταξιδεύει μέχρι την άκρη του δενδρίτη. Όταν η ηλεκτρική εκένωση αυτή είναι θετική, όταν η σκέψη μας είναι θετική, συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Δύο μάλλον καταπληκτικά. Το ένα είναι ότι όπως ταξιδεύει αυτή η ηλεκτρική εκένωση, φτάνει στην άκρη και όταν είναι θετική παράγεται σερωτονίνη. Η σερωτονίνη είναι το γονίδιο της ευτυχίας. Ακριβώς. Έχει να κάνει με αυτό, γιατί είναι το εντελώς, πολύ συχνά τώρα. Εντελώς αυτό είναι αυτό που έχουν όλα τα αντικαταθλιπτικά χάπια μέσα, να στον πόλιο, στο οποίο μπορείς να το παράγεις μόνος χαμογελώντας. Όχι την ποσότητα ενός χαπιού, αλλά σίγουρα πριν φτάσουμε στα χάπια μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα, και επίσης η σερωτονίνη, όπως λες, είναι το γονίδιο της ευτυχίας, είναι η ουσία που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι τα πράγματα είναι δυνατό να συμβούν, μας βοηθάει να βρούμε λύσεις, μας παρακινεί, μας ευαισθητοποιεί, μας ανοίγει την καρδιά. Τι ωραία ορμόνη αυτή. Πάρα πολύ ωραία ορμόνη. Και σκέφτομαι ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που εσύ, τώρα που χαμογελάς, ο εγκέφαλος παράγει σερωτονίνη. Αυτό. Κάτσε εδώ πέρα να γελάμε. Το άλλο καταπληκτικό που γίνεται είναι ότι η σερωτονίνη τίνει και βοηθάει στο να γίνουν περισσότερες επαφές. Αυτό τι σημαίνει. Σκέψου ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου και το καθένα σκέφτεται μεμονωμένα. Σκέψου λοιπόν πόση μεγάλη αλληλουχία σκέψης και πόση διάβγεια πνεύματος έχουμε όταν γίνονται πολλές επαφές, όταν συνεργάζονται όλα αυτά τα διαφορετικά κέντρα. Αντίθετα τώρα, σκέψου ότι όταν κάνεις μια αρνητική σκέψη, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πάλι είναι μια ηλεκτρική εκένωση, αλλά αντί να επεκτείνονται οι δενδρίτες και να τείνουν να κουμπίσουν στους διπλανούς τους, μαζεύονται. Και άρα, πρώτον, παράγεται μια άλλη, το αντίθετο της σερωτονίνης, μια άλλη ουσία που λέγεται κορτιζόλη, όχι κορτιζόνη, κορτιζόλη, η οποία είναι υπεύθυνη για το αίσθημα απελπισίας, απόγνωσης, το αίσθημα ανυμποριάς, το αίσθημα του ό,τι και να γίνει δεν θα τα καταφέρω και άρα παρέτηση. Έτσι. Και ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι καημένοι δενδρίτες, όλα αυτά τα καημένα τα κύτταρα μαζεύονται, συρρυκνώνονται. Και άρα. Πόσο κακό κάνουμε στον εαυτό μας. Ακριβώς. Όταν είσαι στα πολύ κάτω σου, πολύ στεναχωρημένη, πολύ πιεσμένη, αγχωμένη, που λες δεν μπορώ να σκεφτώ σήμερα. Όντως δεν μπορείς να σκεφτείς. Είναι ένα σύστημα άμυνας που έχει ο οργανισμός μας, που όταν αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, είτε πρακτικό είτε συναισθηματικό, τίνει ή να το αντιμετωπίσει ή να το αποφύγει. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ό,τι και να κάνεις. Η ουσία είναι
να δεις πώς θα το λύσεις. Και ο καλύτερος τρόπος να το λύσεις είναι να είσαι εσύ στην καλύτερη πιθανή σου φόρμα. Να είναι το μυαλό σου, ο εγκέφαλό σου να είναι στη μεγαλύτερη πιθανή λειτουργικότητα, να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αυτά τα καημένα, τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ναι. Να μπορείς να εμπνευστείς καινούργιες λύσεις, να δεις το πρόβλημα από άλλες πλευρές. Το πρόβλημα δεν θα φύγει. Αλλά σίγουρα, αν βάλεις τον εαυτό σου να είναι σε μια κατάσταση εφορίας, θα βρεις πιο εύκολα τις λύσεις. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να σε χαιρετήσω, γιατί αν συνεχίσει να μου λέει αυτά που λέει και συντάκτης μου, θα παράγω κορτιζόλι και δεν θα βγει η υπόλοιπη εκπομπή. Να σας ευχαριστώ και για σήμερα. Σε ευχαριστώ εγώ. Μη χανόμαστε. Χαμογέλα. Πού να σας πάω τώρα, να σας πάω στον Κωνσταντίνο Ξένο. Πάμε να μάθουμε τα πάντα για την τριχόπτωση. Και τι σχέση έχει η τριχόπτωση με τη διατροφή μας, τι προϊόντα πρέπει να καταναλώνουμε για να μην χάσουμε ποτέ τα ωραία και πλούσια λαμπερά μαλλιά μας. Πού είσαι, Κωνσταντίνε? Γεια, έλα, Κωνσταντίνε. Την πήρες τη σερωτονίνη σου σήμερα? Μου είπε ένα ανέκδοτο ο Γκάνος. Ναι. Και ανέβηκε όλη η σερωτονίνη έτσι, στο φουλ. Λοιπόν, και εγώ τώρα είμαι φουλ στη σερωτονίνη. Λοιπόν, θα μείνουμε στο κεφάλι. Φεύγουμε από τον εγκέφαλο. Και πάμε προς τα έξω. Πάμε προς τα έξω. Πάμε στα μαλλιά μας. Ωραία. Ειδικά για τις γυναίκες, τα μαλλιά είναι η αχίλλειος πτέρνα τους. Οπότε, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, το θέμα των μαλλιών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για κάποιους άντρες, βέβαια, που από τα 40 και μετά αρχίζουν και κάνουν αυτό το λεγόμενο μπιφτεκάκι. Έτσι και το δεν λέτε αρέσει εσείς. Και σε κανένα. Έτσι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μπιφτεκάκι το λέτε στις παρέες σας. Οι περισσότεροι έτσι λένε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αιτίες που οδηγούν σε τριχόπτωση. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα η κληρονομικότητα, όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα. Οι ορμονικές διαταραχές, παθήσεις του θηροειδούς για παράδειγμα. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική αιτία που έχει σχέση με τη δική μας πράξη, με τη δική μας κλινική mm-hmm. πράξη των διαιτολόγων, είναι μια κακή δίαιτα που μπορεί να κάνει κάποιος για να χάσει βάρος. Αυτή συνήθως οδηγεί και σε τριχόπτωση. Mm-hmm. Έχω στηροπενική ανεμία mm-hmm. και για πολύ καιρό, μέχρι να ανακαλύψω ότι έχω αυτό το πρόβλημα, έχανα μαλλιά. Ήταν το σημάδι που έλεγε, Δέσποινα, πήγαινε και ψάξου να δεις τι έχεις. Ψάξου να δεις τι έχεις. Και μόλις άρχισα να παίρνω σίδηρο, αμέσως δεν έφτιαξε κατευθείαν, αλλά καμία σχέση με αυτό πριν. Άρα αυτή είναι η πρώτη σύσταση. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τριχόπτωση, το πρώτο που έχει να κάνει είναι με το γιατρό του να ελέγξει τα επίπεδα του σίδηρου και τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που λέγεται φεριτίνη και υποδεικνύει πώς ο οργανισμός mm-hmm. αποθηκεύει το σίδηρο. Ναι. Αν λοιπόν εκεί υπάρχει πρόβλημα, ο γιατρός θα συστήσει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής πλούσιο σε σίδηρο ή κάποιο φάρμακο που ουσιαστικά έχει μεγάλη ποσότητα σιδήρου και ταυτόχρονα θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενισχύσει τη διατροφή του σε πηγές σιδήρου, mm-hmm. που είναι το κρέας κυρίως και τα προϊόντα του. Και λέω κυρίως γιατί το κρέας έχει αυτό που λέμε αξιοποιήσιμο και απορροφήσιμο σίδηρο. Κάποιος που δεν τρώει κρέας, σίδηρο μπορεί να βρει, όπως έχουμε ξαναπεί, σε φυτικές πηγές, που όμως θα πρέπει με ένα κόλπο, με ένα τρίκ να τις βοηθήσει για να γίνει πιο απορροφήσιμος ο σίδηρος. Τρώμε φακές. Ναι, τι βάζουμε πάνω στις φακές? Βάζουμε λεμόνι για να βοηθήσουμε. Ξύδι, μπράβο. Οξικό οξύ λοιπόν. Ή λεμόνι, δηλαδή βιταμίνη C, για να βοηθήσουμε τη μετατροπή του σιδήρου σε απορροφήσιμο σίδηρο. Αυτό που έχω ακούσει κατά καιρούς ότι για να έχεις καλύτερη απορρόφηση σιδήρου, καλό είναι να συνοδεύεις τα γεύματά σου με ένα χυμό πορτοκάλι. Ισχύει. Έχουμε πει λοιπόν για τη βιταμίνη C. Ακριβώς υπό αυτή τη συνθήκη, όταν τρώμε για παράδειγμα σπανακόριζο και βάζουμε λεμόνι, πίνουμε λεμονάδα ή πίνουμε πορτοκαλάδα, παίρνουμε ταυτόχρονα ουσιαστικά και βιταμίνη C. Mm-hmm. Και έτσι ο σίδηρος που κρύβεται μέσα στο σπανάκι γίνεται πιο απορροφήσιμος. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο, ναι. αν αφήσουμε το σίδηρο, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει την εξέταση που είπαμε και να δει ότι είναι μια χαρά τα επίπεδα του σίδηρου, μια χαρά τα επίπεδα της φεριτίνης, της αποθήκευσης ναι. δηλαδή του σίδηρου. Και να πει τι συμβαίνει εδώ. Θα πρέπει να εμπλουτίσει λοιπόν τη διατροφή του σε δομικά συστατικά τα οποία κρύβονται στην κερατίνη της τρίχας. Όπως για παράδειγμα, βιταμίνη Β5, παντοθενικό οξύ. Τη βρίσκουμε σε ξηρούς καρπούς, mm-hmm. σε σπόρους, στον κρόκο του αυγού, στα δημητριακά ολίκης αλέσεως και στη μαγιά της μπύρας. Δεύτερο συστατικό, πολύ σημαντικό, είναι το πυρίτιο. Ένα ιχνοστοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα στην πύρα. Mm-hmm. Σε πολύ σημαντικά ποσοστά κρύβεται μέσα στην πύρα. Και την ελκυστίνη, mm-hmm. ένα αμινοξύ το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δομικό συστατικό για αυτό της τρίχας, που το βρίσκουμε στα πουλερικά, στο κρέας και στο ασπράδι των αυγών, όπου βρίσκουμε πολλά άλλα αμινοξύ. Εδώ βλέπω συμπλήρωμα διατροφής είναι αυτό, έτσι? Αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής, αξιόλογο και αξιόπιστο. Είναι φυτικό. Που πάντα προέρχεται από φυσικές πηγές η σύστασή του. Άρα δεν χρειάζεται συνταγή γιατρού. Μισό λεπτό, πάντα τα συμπληρώματα διατροφής θα πω ότι μπορεί να μην απαιτούν συνταγή γιατρού, mm-hmm. αλλά απαιτούν τη σύσταση του ειδικού. Δηλαδή, δεν πρέπει μόνοι μας να πάμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής, mm-hmm. το οποίο για παράδειγμα μπορεί να έχει συστατικά που αντενδείκνεται να τα παίρνουμε επειδή παίρνουμε μια άλλη αγωγή. Μάλιστα. Ή επειδή έχουμε ένα πρόβλημα. Πάντα για το συμπλήρωμα διατροφής, και δεν μιλάω για το φάρμακο, mm-hmm. γιατί δεν είμαι αρμόδιος για τα mm-hmm. φάρμακα, για το συμπλήρωμα διατροφής πρέπει να συμβουλευόμαστε τον ειδικό.
Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, στον Sky, στα γνωστά μας λιμέρια, τη γνωστή μας ώρα. Μία ακριβώς, σας περιμένουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να παράγετε όσο πιο πολύ σερωτονίνη μπορείτε, για να είστε χαρούμενοι. Καλό σας μεσημέρι. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance. Όλη η αλήθεια για τα βιολογικά. Η βιολογική ελιά ρουφάει τη βροχή μόνο με συχνό όργωμα. Έτσι είναι ο καρπός αγνός. Αυτός γίνεται βιολογικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Βιολογικό χωριό Soft. Το μόνο με ελαιόλαδο. Χωριό.